Αδερφοί μου, απέχεστε πάσαν αμαρτίαν και προπάντων την πορνεία. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα το οποίο ο Απόστολος Παύλος απευθύνει προς τον λαό του Θεού, σε εκείνους οι οποίοι ηγάπησαν τον Θεό και ευαπτίστησαν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν αμαρτίες, αδερφοί μου, πολλές, πλήθος αμαρτιών. Πλην όμως υπάρχουν και αμαρτίες οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο στην αιώνιον κόλαση, μη παραβλέποντες και τας μικράς αμαρτίας. Δύο ειδών αμαρτίες υπάρχουν στην ζωή μας. Η μία είναι η αμαρτία η θανάσιμος και η άλλη η αμαρτία η συγγνωστή. Θανάσιμοι αμαρτίες είναι εκείνες οι οποίες χρειάζονται πολλά δάκρυα. Δεν θα παραβλέψουμε τα μικρά αμαρτίας όταν πληθυνθώσουν και αυτές και ποιήσουν βάρος εις την ψυχή. Πλην όμως ο Απόστολος Παύλος σήμερα τονίζει μία από τας θανασίμους αμαρτίας περισσότερων από τας άλλες, και αυτή είναι εκείνη την οποία εσυμβούλευσε ο Απόστολος Παύλος να φεύγουμε. Εις όλες τις άλλες αμαρτίες, είπε ο Απόστολος Παύλος, να μαχόμεθα, να πολεμούμε. Όταν όμως επλησίασαν αυτήν τη σαρκική αμαρτία, είπε, φεύγετε, λέγει. Είναι όπως βλέπουμε ένα φαρμακερό φίδι, το οποίο ορμά επάνω μας, και εμείς δεν δυνάμεθα να το αποκρούσουμε και φεύγουμε για να γλιτώσουμε από το τσίμπημα αυτό το δηλητηριώδης. Φεύγετε, λέγει, την πορνεία ή της στην ακαθαρσία. Ακάθαρτος ο άνθρωπος, μολυσμένος ο άνθρωπος. Και είπε ο Κύριος μας ότι εσείς οι οποίοι ευαπτίστητε εις το όνομά μου, το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είστε, λέγει, ναός δικός μου. Είστε εκκλησία δική μου. Και εγώ εις την εκκλησία πάντοτε κατοικώ, λέγει. Δεν το γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού, λέγει, και ο Θεός εν οικίεν ημίν. Δεν έχετε ιδέα, λέγει, ούτε ελάβετε υπόψη σας ότι είστε ναός δικός μου και εγώ κατοικώ μέσα σας. Δυνάμεθα, αδερφοί μου, αυτήν τη στιγμή να κοιτάξουμε και να ειδούμε στους δρόμους που περπατεί ο κόσμος. Εάν
ειδούμεν πνευματικός των καθέναν άνθρωπων, θα ειδούμεν ότι είναι μία εκκλησία η οποία κινείται εις τους δρόμους, εργάζεται, προοδεύει εις αυτόν τον πρόσκαιρον γεμάτων κόσμων. Αυτή η εκκλησία είναι εκείνη η οποία αναπέμπει στον Θεό προσευχάς, λατρεία ανεβάριστον. Αυτή η εκκλησία είναι εκείνη η οποία έχει την παρησία εις τον Θεό. Πλην όμως, αδερφοί μου, δυνάμεθα να φανταστούμε μια εκκλησία γεμάτη από κόπρον. Αυτό το οποίο έκαναν οι Τούρκοι και κάνουν συνεχώς όταν εισέρχονται μέσα στους ναούς και τους μολύνουν με τα ζώα και με την κόπρον των ζώων, και συχαινόμεθα και λέμε οι αγαρινοί αυτοί δεν σέβονται ούτε τα ιερά ούτε τα θεία. Επίησαν τον οίκον του Θεού στάβλων μέσα εις τον οποίον υπάρχει ακαθαρσία. Τούτο είναι ένα σημείο όμως το οποίο, εάν το προσέξουμε ιδιαιτέρως, είναι ένας ναός ο οποίος εκτίστη από τα χέρια των ανθρώπων με τα υλικά τα οποία φθύρονται. Πλην όμως ο ναός αυτός, όταν γεμίσει με εικόνας των Αγίων οι οποίοι ζουν και βασιλεύουν στον Παράδεισον, όταν ο ναός αυτός έχει το Άγιο Θυσιαστήριον και αναπέμπει στον θρόνο του Θεού θυσία ανεβάριστον, τότε αυτές οι πέτρες, αυτό το οικοδόμημα είναι ιερών και Άγιων. Εισέρχεται εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεό με φόβο. Εισέρχεται με τρόμον μέσα εις τον ναόν του Θεού, διότι σε αυτόν τον ναόν τελεσιουργούνται τα μυστήρια του Θεού. Αυτός ο ναός είσαι εσύ και εγώ, αδερφέ μου. Αυτός ο ναός είμεθα εμείς όλοι μας. Είμεθα ναοί του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος σήμερα λέγει: προσέξετε αυτόν τον ναόν του Θεού, μη τον φθύρετε. Πώς φθύρεται ο ναός του Θεού? Ο μεν τούτος ναός, όταν παραμεληθεί και μείνει απροστάτευτος, ο χρόνος φέρει την φθοράν στον ναόν αυτόν, και κάποια στιγμή τον βλέπουμε να ερημώνεται. Ο ναός όμως του Θεού, αυτόν τον οποίον ο Θεός δημιούργησε με τα χέρια του, εχείρες σου επίησαν με και έμπλασαν με. Αυτός ο ναός του Θεού είναι το αγιότερον το οποίον κινείται επάνω στην γη. Όταν έκτισε τον ναόν ο Σολομών, ενόμισε ότι έκτισε ναόν ο οποίος θα είναι κάτι εις τον θρόνο του Θεού, το οποίο δεν θα υπάρχει άλλος. Πλην όμως απήντησε ο Θεός και του λέγει, τι έκανες, του λέγει, έκτισες ναόν. Εμένα δεν με χωρούν τα σύμπαντα, του λέγει, και εσύ νομίζεις ότι με έκλεισες μέσα σε αυτόν τον ναόν. Στον ναόν όμως τον οποίον μας εξίωσε ο Θεός να φέρουμε, ολόκληρος η Θεότης είναι μέσα μας. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, προσέξετε, λέγει, τον ναόν του Θεού, διότι εκείνος ο οποίος θα φθείρει τον ναό μου, φθερώ αυτόν εγώ νωρίτερα.
όταν μου μολύνεται των ναών μου, λέγει, στον οποίον κατοικώ, όταν μου φθήρεται τον ναό μου με την αμαρτία και την ακαθαρσία της σαρκικήν, προτού ακόμη προσπαθήσεις να μου ερημώσεις τον ναό μου, εγώ θα σε εξαφανίσω, λέγει ο Θεός. Ήδη στον ναό του Θεού φθήρει, φθερεί τούτον ο Θεός. Ας προσέξουμε όμως, αδερφοί μου, να ειδούμε τούτο το αμάρτημα το φοβερό, εις ποιον κατάντημα έφτασαν τα σημέρα στα οποία ζούμε. Δεν θα απευθυνθούμε προς την πόρνη εκείνη η οποία πουλεί το σώμα της. Αυτή νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζήσει. Ευρίσκει τρόπον χωρίς να χύσει υδρότα και γίνεται ο ιξός των νέων, η ιξόβεργα, πάνω στην οποία τα πουλάκια όταν πατήσουν δεν φεύγουν. Η καταστροφή, λέγει, της νεότητος, η παγίζ, λέγει, της νεότητος. Εις τούτο το θέμα όμως, ο σημερινός άνθρωπος στον οποίον ο Θεός έδωκε αίτη για να ζήσει, ο σημερινός άνθρωπος νομίζει ότι άνευ αυτής της αμαρτίας δεν θα ζήσει. Πλάνη του διαβόλου φοβερά. Τον οδηγεί ο διάβολος με τις πονηρίες του και τις παγίδες του και μολύνει τον ναόν του Θεού. Και τούτο βασιλεύει δυστυχώς και εις τους γονείς, οι οποίοι οδηγούν τα τέκνα των οι ίδιοι μέσα εις αυτήν την βρωμεράν αμαρτία. Αυτήν την αμαρτία την συμβουλεύουν και εκτός των γονέων και οι φίλοι και οι φιλενάδες. Και εκτός από τους φίλους και τις φιλενάδες, αυτήν την αμαρτία την οδηγούν προς καταστροφή και εκείνοι οι οποίοι μορφώνουν τα τέκνα των Ελλήνων. Όχι όλοι, ευτυχώς. Αλλά υπάρχουν εκείνα τα διεφθαρμένα πλάσματα, τα οποία οδηγούν το νέο, το παιδί, προς την αμαρτία αυτήν της σαρκικήν. Και όταν το παιδί ακούσει τον διδάσκαλον του να τον οδηγεί σε αυτήν την αμαρτία, τότε εκείνο λέγει, κάνω ό,τι μου είπε ο δάσκαλός μου. Αυτήν την αμαρτία την εκκολάπτουν δυστυχώς και την αναπτύσσουν και οι λεγόμενοι ιατροί. Αυτοί οι ιατροί είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν λόγον φοβερών εν ώρα κρίσεως. Αυτοί οι οποίοι οδηγούν την νεότητα προς την σαρκική αυτήν πράξη. Οποία θα είναι η καταδίκη των εν ώρα κρίσεως. Εγνώρισαν ποτέ ότι αυτό το αμάρτημα είναι εκείνο το οποίο δύναται να οδηγήσει μίαν ψυχήν στην αιώνιον κόλαση? Το είπε ο Θεός, πόρνη, λέγει, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Και ερχόμεθα, αδερφοί μου, να προσγειωθούμε ολόκληροι, ολοσώματι, να μην αεροβατούμε, να προσγειωθούμε και να δούμε ακόμη την πραγματικότητα εις το εξής σημείο. Ελάχιστα είναι τα ανδρόγυνα εκείνα τα οποία φθάνουν στο μυστήριο του γάμου, το μέγα μυστήριο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι φθάνουν αγνοί και καθαροί. Την αγνότητα την θεωρούν ως καθυστέρηση,
ως βλακεία. Την αγνότητα την θεωρούν ως ένα είδος το οποίο είναι άχρηστον εις των άνθρωπων. Και τούτο είναι το φοβερότερο πάντων, όταν προσέρθει το ανδρόγυνον στο μέγα μυστήριο του γάμου και να είναι μολυσμένο. Ποιος Θεός θα έρθει να ευλογήσει ένα τέτοιο ανδρόγυνο? Ο Θεός είναι καθαρός και η καθαρότητα του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε δεν ανέχεται ίχνος αμαρτίας, ουδέ δύναται ο Θεός να αντικρίσει την αμαρτία. Δεν θέλει, λέγει, να δει τον άνθρωπο ο οποίος είναι μολυσμένος. Δεν θέλει να ειδεί τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται βουτυγμένος εις τη μουντζούρα. Φανταστείτε, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή είναι έναν καρβουνιάρι ο οποίος πουλεί κάρβουνα για να κάνουν σούβλες σήμερα οι άνθρωποι, να τρώνε τα κρέατα. Φανταστείτε τον ότι είναι τα χέρια του μουντζουρωμένα, τα φορέματα του, τα παπούτσια του, το πρόσωπο του ολόμαυρο, και απέναντι του έρχεται ο βασιλεύς εντεδειμένος σε ολόχρυσον στολήν. Δίνεται αυτός ο καρβουνιάρης να αγκαλιάσει τον βασιλιά? Είναι αδύνατο. Θα τον οθήσει ο βασιλεύς και να του πει: μην αγγίσεις επάνω μου, διότι είσαι μουντζουρωμένος. Δια ποιον λόγον σήμερα έχουμε περισσότερα διαζύγια και λιγότερους γάμους? Ποιος είναι ο λόγος? Διότι στο μυστήριο του γάμου τουλάχιστον δεν προσέρχονται προτού πλησιάσουν το τιού των μέγα μυστήριων στην εξομολόγηση, να εξομολογηθούν ως άνθρωποι αμαρτωλοί και να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Παρακαλεί η Εκκλησία μας, δέεται η Εκκλησία μας, οι ευχές της Εκκλησίας μας υπάρχουν. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά λέγει: συχαίνομαι να δω αυτά τα παιδιά. Είναι δικά μου παιδιά, εγώ τα έπλασα, αλλά ηλιώθησαν, άλλαξαν, λέγει ο Θεός. Και όταν αλλάξει ο άνθρωπος την όψη του, δεν τον γνωρίζει ο πατέρας. Υποθέσουμε ένα παιδί σου στο δρόμο που περπατάει, βάζει μία μουτσούνα επάνω του και περπατεί από κοντά σου και γελά πίσω από τη μουτσούνα εκείνη. Θα το δεις? Θα πεις: άντε παλιόπιδο, ποιος είσαι, φύγε από εδώ. Κι όμως είναι το παιδί σου. Άλλαξε την όψη του με μία μουτσούνα, μουτσούνα διαβολική, και νομίζει ότι ο πατέρας του θα τον βάλει στην αγκάλι του με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου, όταν πέσει στο αμάρτημα αυτό το σαρκικό, αλλάζει η όψη του, αγριεύει ο άνθρωπος. Είναι ένας πειρακτωμένος φούρνος. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς, όλους τους κατακαίει, όλους τους αποθεί, όλους τους υβρίζει, όλους τους βλασφημεί. Εισήρθεν ο διάβολος μέσα εις τον άνθρωπο αυτόν. Τι θα κάνουμε? Το ερώτημα. Πώς θα φυλάξουμε την νεότητα? Πώς θα φυλάξουμε τον εαυτόν μας ο καθένας? Μην νομίσουμε ότι είμαι θα στερεή. Ο δοκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει, λέγει ο Θεός. Εσύ που νομίζεις ότι στέκεις, πρόσεξε να μην πέσεις, γιατί το πέσιμό σου θα είναι φοβερό. Τι θα πράξουμε, αδερφοί μου, δια την νεότητα? Εφώναξαν οι Έλληνες ποτέ σε αυτά τα μέσα που λέγονται τηλεοράσεις, με αυτήν την αισχρότητα την οποία παρουσιάζουν ημέραστε και νυχτός,
Εφώναξε κανένας Έλληνα να διαμαρτυρηθεί και να πει πού ευρισκόμεθα, σε ειδωλολατρικό έθνος ή σε χριστιανικό έθνος? Κοιτάξαμε στους δρόμους εκείνες τις αφίσες οι οποίες υπάρχουν, στάβλος του Αυγίου. Κοιτάξαμε στους δρόμους τώρα την νεότητα, όπως τα σκυλιά τα οποία τρέχει το ένα το άλλο, δεν εντρέπονται καθόλου, ούτε μέσα στα λεωφορεία, ούτε μέσα στους δρόμους, ούτε όπου και αν πάνε και όπου και αν έρθουν, βλέπετε μια συχαμάρα. Έγινε η κοινωνία μια κόλαση. Και πώς θα ζήσουμε? Θα αλλάξει άραγες ποτέ αυτή η κοινωνία? Δεν θα αλλάξει. Αν δεν έρθει η αποστασία πρώτον, ούτε έρχεται ο Υιός της απολίας. Εάν δεν φύγει ο άνθρωπος από τον Θεό, ο διάολος δεν έρχεται, ο Αντίχριστος. Δι' αυτό πορεύεται η κοινωνία στην απομάκρυνση από τον Θεό και τα συντολάς του και την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο. Απομακρύνεται συνεχώς. Εφόσον απομακρύνεται, θα απομακρυνθεί και τότε θα επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός να έρθει ο Αντίχριστος, και αλίμονο και τρεις αλίμονων τότε τι θα έχει να υποφέρει η κοινωνία. Εμείς παρακαλούμε τον Θεό και λέγουμε: Κύριε, φύλαξε την νεότητα κατά πρώτον λόγο, φώτισε τους γονείς οι οποίοι ανατρέφουν τα τέχνα των να τα οδηγούν στην αγνότητα, φώτισε τους διδασκάλους και τους καθηγητάς οι οποίοι μορφώνουν τα τέκνα μας, φώτισε τους αξιωματικούς και τους στρατηγούς, αυτοί οι οποίοι όταν πλησιάσουν τα παιδιά για να υπηρετήσουν την πατρίδα, ο αξιωματικός του λέγει το Σάββατο και Κυριακή, του λέει θα πας στην πορνεία και να μου φέρεις και απόδειξη ότι επήγες. Ποιο στρατός είναι αυτός που θα νικήσει έναν εχθρό? Αυτός ο στρατός ο οποίος είναι βουτυγμένος μέσα στην μόλυνση της αμαρτίας. Αδερφοί μου, ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας ελεήσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι αξιωματικοί. Είναι κάτι καθάρματα που υπάρχουν εκεί και οδηγούν τα νέα τα παιδιά. Και όταν έρχονται στην εξομολόγηση και μου το λένε, κλαίει η ψυχή μου. Και όταν δουν ένα παιδί το οποίο στέκεται, το επισημαίνουν και το κοροϊδεύουν. Το εμπέζουν. Όταν δουν την αγνότητα να λάμπει, δεν αντέχουν οι μουντζουρωμένοι. Δεν θέλουν να ομοιωθούν με το χρυσάφι το οποίο λάμπει στον ήλιο. Θέλουν να είναι κάρβουνα. Κύριε, που τα βλέπεις όλα, μακροθυμίσον, δώσε εις εμάς τους αμαρτωλούς την μακροθυμία σου. Συ ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο μετανοών επί κακίας ανθρώπων. Και αξίωσε μας, Κύριε, να γνωρίσουμε το θέλημά Σου και να διαφυλάξουμε τον ναόν Σου, τον οποίον Εσύ μας έδωκες δια να κατοικείς μέσα μας, αμίαντον και καθαρόν εις τούτον τον κόσμο, και αξίωσε μας και της επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.